Με κάτι λέξεις όπως μεταρρύθμιση, φθαρμένες πια από την πολυχρησία στην αντιλαϊκή πολιτική και με κάτι χιλιοϊπωμένα επιχειρήματα περί αποϊδρυματοποίησης παρμένα από τα ράφια της ευρωενωσιακής πολιτικής προπαγάνδας, προσπαθείτε το μαύρο να το κάνετε άσπρο και το πικρό το λέτε για γλυκό. Γιατί αυτό κάνετε, κύριοι της κυβέρνησης, με τη λεγόμενη ψυχιατρική μεταρρύθμιση. Διαστρέφετε και διαστρεβλώνετε έννοιες, όπως η ασυλοποίηση, και τις υποβιβάζετε σε κάτι αντιλαϊκά εργαλεία κάθε ανθρώπινης λαϊκής ανάγκης στην ψυχική υγεία, μα και σε κόφτες αδυσόπιτους των δικαιωμάτων των λαϊκών οικογενειών στον αγώνα που δίνουν πολλές από αυτές ενάντια στις εξαρτήσεις. Γιατί εδώ, στο δημοσιονομικό κόστος βρίσκεται πάντα η πηγή της αντιλαϊκής σας πολιτικής που μετράει και τα δίφραγκα όταν πρόκειται για τις ανάγκες του λαού, μα τα δίνει με τη σέσουλα όταν πρόκειται για τους εφοπλιστές, τους τραπεζίτες, τους μεγαλοεπιχειρηματίες. Και δεν ξεχνάμε βέβαια ότι όταν άνοιξε πριν λίγα χρόνια το θέμα της λεγόμενης ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, αρκετές πολιτικές δυνάμεις που σήμερα αναθεματίζουν το νομοσχέδιο έβγαιναν μπροστά με τη σημαία αυτής της ευρωενωσιακής αποασυλοποίησης και με ένα χυδαίο αντικομουνισμό λασπολογούσαν τότε για τη θέση του ΚΚΕ να μην κλείσουν τα κρατικά ψυχιατρικά νοσοκομεία. Δεν τα ξεχνάμε αυτά, τα θυμόμαστε. Γιατί αυτό ακριβώς ετοίμαζε από τότε και σήμερα το κάνει, το πραγματοποιεί η κυβέρνηση. Αξιοποιώντας βεβαίως το νομικό πλωστάσιο που τους παρέδωσαν όλες οι μέχρι τώρα κυβερνήσεις. Υλοποιεί τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαλύουν τη δημόσια ψυχική υγεία και απεξάρτηση και τις χαρίζει πεσκέση σε μη κυβερνητικές οργανώσεις, σε αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες και σε ιδιώτες. Δηλαδή, η αποασυλοποίηση και η αποϊδρυματοποίηση αποδεικνύονται ένας κανονικός φερετζές προκειμένου να ξεφορτωθεί το κράτος από τις δαπάνες για την ψυχική υγεία και χρησιμοποιούνται ως όχημα προκειμένου η ψυχική υγεία να παραδοθεί στον ιδιωτικό επιχειρηματικό τομέα τύπου ΜΚΟ ή ΆΜΚΕ για να ξεκοκαλίζουν τα σχετικά βεβαίως αυτές ευρωπαϊκά προγράμματα. Ταυτόχρονα, παλιά σας τεχνικό σκηνό, για την αντιμετώπιση του ψυχικού πόνου και της ψυχικής ασθένειας μετακυλίεται και τη δική σας κρατική κύρια ευθύνη στις ίδιες τις οικογένειες, τις οποίες φορτώνεται και με επιπλέον βάρη άτυπες μορφές υπηρεσιών, τις λέτε. Και για να φανεί το πόση δουλειά έκαναν όλες οι κυβερνήσεις για όλα αυτά, σήμερα που μιλάμε, υπάρχουν μονάχα 900 κλίνες ψυχιατρικής νοσηλείας στο δημόσιο, 900, και 4.700, παρακαλώ, στον ιδιωτικό ψυχιατρικό τομέα. Αυτό είναι έργο όλων των κυβερνήσεων, δικό σας, το μοιράζεστε. Και αντί λοιπόν το κράτος να αναπτύξει τις απαραίτητες δημόσιες, πρωτοβάθμιες, δευτεροβάθμιες, τριτοβάθμιες ψυχιατρικές υπηρεσίες, στη Δράμα παραδείγματος χάρη, τώρα που μου έρχεται στο νου, το Κέντρο Ψυχικής Υγείας του Νοσοκομείου στη Δράμα, κύριε Υπουργέ, τα τελευταία χρόνια, ξέρετε, δεν έχει ψυχίατρο και 2.500 ραντεβού κάθε χρόνο μένουν χωρίς παρακολούθηση. Ένα ενδεικτικό παράδειγμα για το τι συμβαίνει. Έρχεται επίσης να συνενώσει διοικητικά όλες τις υπάρχουσες υπηρεσίες με τις τεράστιες ελλείψεις τους, γιατί αυτό συνενώνει, ελλείψεις συνενώνεται, αυτονομώντας τες από το ΕΣΥ και με το κράτος να αναλαμβάνει ένα ρόλο επόπτη και συντονιστή. Τι αποτέλεσμα έχει αυτό? Εκτός των άλλων, με αυτό το ενιαίο δίκτυο υπηρεσιών ψυχικής υγείας που λέτε, που φτιάχνετε, καταργούνται, η λέξη είναι δική σας,
2 ειδικά ψυχιατρικά νοσοκομεία στο Δαφνί και τη Θεσσαλονίκη. Τι λέτε, μένει ή δεν μένει έτσι ακόμα περισσότερος χώρος για να αυξηθούν οι ψυχιατρικές κλίνες των εμπόρων της υγείας, στους οποίους εξασφαλίσατε νομικά και την ακούσια νοσηλεία ασθενών ψυχιατρικών. Τι θα γίνει όμως, κύριε Υπουργέ, με τα οξέα ψυχιατρικά περιστατικά όπου απαιτείται νοσηλεία? Τι θα γίνει με τις παθήσεις που χρειάζονται εξειδικευμένη αντιμετώπιση όταν οι δημόσιες κλίνες μειώνονται δραματικά και ταυτόχρονα αδιαφορείτε και για την πρόληψη? Και ύστερα έρχεστε εδώ και μας κάνετε και κηρύγματα ανθρωπισμού. Παρακάτω και κάτω από την ψευδεπίγραφη ταμπέλα του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων. Στα λόγια δεν σας κάνει κανείς. Ουσιαστικά εξεθεμελιώνεται την ίδια την τόσο αναγκαία πρόληψη για τις εξαρτήσεις, καθώς προαναγγέλλεται το κλείσιμο των 75 κέντρων πρόληψης που υπάρχουν στη χώρα και παράγουν σημαντικότατο κοινωνικό έργο, ενώ χτυπάτε αλίπητα και τη φιλοσοφία της στεγνής θεραπείας των εξαρτήσεων με την κατάργηση του ΚΕΘΕΑ. Καταργείται επίσης μονοκονδυλιά όλα τα στεγνά θεραπευτικά προγράμματα που λειτουργούν σε ψυχιατρικά νοσοκομεία. Το 18 Άνω στην Αθήνα, το Αργό και το Νιανό στη Θεσσαλονίκη, τον Διάπλου στην Κέρκυρα, το πρόγραμμα Μέθεξης για το αλκοόλ και το τζόγο και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Θα μου πείτε, καμία έκπληξη, αφού τόσο εσείς όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση φτάνετε να βαφτίζετε ως πρόληψη, δευτερογενή τη λέτε, αυτή την πρόληψη, απλώς, λέτε πρόληψη, απλώς τη σωστή χρήση των εξαρτησιογόνων ουσιών. Ενώ αποσυνδέεται, θα χρειαστώ πολύ λίγο χρόνο κύριε Πρόεδρε, ενώ αποσυνδέεται τη στεγνή θεραπεία από την κοινωνική επανένταξη, όταν η πρώτη, η στεγνή θεραπεία, μονάχα με τη δεύτερη, την κοινωνική επανένταξη, μπορεί να ολοκληρώνεται, αλλά και να υπάρχει. Μιλάτε για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των χρηστών με τη λεγόμενη μείωση της βλάβης, κύριε Υπουργέ, στους χώρους εποπτευόμενης χρήσης. Αλλά πέστε μας, κύριε Υπουργέ, αυτό μαζί με την αθώωση των ναρκωτικών που προωθείτε όλοι σας, με την προβολή της κάναβης γίνεται αυτό βέβαια, πόσο βοηθάνε αλήθεια ένα χρήστη να αποφασίσει αυτός να ενταχθεί σε ένα πρόγραμμα στεγνής θεραπείας? Πόσο, γιατί ξέρετε και εμείς τι θέλουμε, τη μείωση της βλάβης. Όμως με στόχο ποιον, να διαμορφώνει κίνητρα και να προετοιμάζει το χρήστη να ενταχθεί σε ένα πρόγραμμα θεραπείας, όχι να τον κρατάει εκεί που είναι, εξαρτημένο. Αλλά τι να περιμένουμε από όλους εσάς, όταν το 2006, εκτός από το ΚΚΕ τότε, σε πόρισμα της Βουλής ορίσατε την εξάρτηση, ξέρετε καλά πώς την ορίσατε, ως χρόνια υποτροπιάζουσα αυτοπροκαλούμενη νόσο. Αυτός είναι ο τίτλος. Δηλαδή, η εξάρτηση είναι ασθένεια, άρα μην ψάχνετε ρε παιδί μου και για κοινωνικά αίτια και για ευθύνες. Είναι αυτοπροκαλούμενη, άρα φταίει ο ίδιος ο χρήστης και έτσι από θύμα γίνεται θήτης. Είναι χρόνια, άρα λύση είναι όχι να θεραπεύεται ο χρήστης, μα να διατηρείται σε ένα λειτουργικό επίπεδο με κάτι υποκατάστατα όπως η μεθαδόνη. Και είναι και υποτροπιάζουσα. Άρα τι τις χρειαζόμαστε τις δομές θεραπείας? Γι' αυτό και πάνε τώρα και επανένταξη, αφού ο χρήστης ως υποτροπιάζον θα μετακυλήσει, θα ξανακυλήσει. Όλα τα παραπάνω αυτά όλοι σας τα ψηφίσατε. Και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και ο συνασπισμός τότε. Αυτό δεν μπορείτε να το αρνηθείτε, ξέρετε. Τώρα, κλείνοντας κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ για την ανοχή, το ΚΚΕ διαχρονικά είναι ο πιο ασυμφιλίωτος αντίπαλος των ναρκωτικών. Είμαστε δε τελείως αντίθετοι και με κάθε εμπλοκή, με οποιαδήποτε εμπλοκή ιδιωτών, μη κυβερνητικών οργανώσεων, είτε είναι πρόληψη, είτε είναι θεραπεία, είτε είναι επανένταξη. Καθαρά πράγματα. Και αυτό που χρειάζεται σήμερα
δεν είναι παρά μια σήμερα, αυτό που χρειάζεται δεν είναι παρά μια κεντρικά σχεδιασμένη αντιναρκωτική πολιτική με επαρκή τη χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό, δημόσια και δωρεάν, με όλο το επαρκές επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό να στελεχώνει όλα τα προγράμματα πρόληψης και θεραπείας, χωρίς φυσικά να χάνεται και η θεραπευτική τους αυτοτέλεια. Σας ευχαριστώ.